το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Πρώτη είδηση. Αρχίζει το 40 λειτουργό. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από τον να ρίχνουν τα λόγια της έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν, η σκοτία ου κατέλαβεν το φως. Είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Αυτό ευχόμαστε με ορμητήριο και πάλι. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του. Το φως, το δικό του φως, το μοναδικό φως, να φωτίσει το νου μας, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, να τις περιβάλλει με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Θερμά σας ευχαριστούμε για όλους τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνείτε μαζί μας. Κυρίως για τον προσευχητικό τρόπο που πολύ πολύ μας ενισχύει και μας δυναμώνει ώστε να συνεχίζουμε σε αυτήν την ραδιοφωνική συμπόρευση. Ευχαριστούμε ιδίως και όλους εκείνους που κάνουν ακρόαση τις νυχτερινές ώρες, τους νυχτερινούς ακροατές μας, τους ανθρώπους που προπορεύονται σε αυτόν τον δρόμο, τον ομαδικό, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της ελπίδας που έχουν βαφτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής, τον έχουν αγιάσει. Παίρνουμε από το φως τους, από τη δύναμή τους και την υπομονή τους. Τους ανταποδίδουμε ανυποκρίτως την αγάπη μας. Αν τους συναντάμε τούτην την ώρα που σε κάποια ραδιοφωνικά καταφύγια η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη και στο νυχτερινό πρόγραμμα των σταθμών. Αλλά και τους ανθρώπους να ευχαριστήσουμε που μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, να στείλουμε την αγάπη μας σε αυτούς τους πολύτιμους συνεργάτες μας και αδελφούς μας. Να σας ενημερώσουμε ότι για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μπορείτε να ανατρέχετε στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Εκεί θα βρείτε και αρχείο ηχητικό,
προσφάτων και παλαιότερων ετών, οπτικοποιημένες πολλές εκπομπές μας στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί καταγεγραμμένα να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Πρώτη είδηση. Αρχίζει το 40λίτουργο των Χριστουγέννων. Αυτός είναι ολοκληρωμένος ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Η ζωή, η καθημερινότητα των χαρούμενων αγωνιστών μπροστά μας. Η ζωή και η καθημερινότητα των χαρμολυπημένων αυτών ψυχών. Των λίγων αλλά εκλεκτών, που στέκονται εκεί, για εμάς τους υπόλοιπους, άλλοτε ως παράδειγμα προς μίμηση και δρόμος βέβαια αγκαθόστρωτος και ανηφορικός, και άλλοτε ελέγχουν τον δικό μας ευρύχωρο, ελέγχουν το δικό μας κατηφορικό και ευρύχωρο, ναι, μονοπάτι. Τις συνήθειες αυτών των ανθρώπων, των χαρούμενων αγωνιστών, των χαρμολυπημένων ψυχών, δεν τις έχουν οι πολλοί. Αυτό είναι σίγουρο. Το τυπικό τους που ακολουθούν απαρεγκλήτως, τον κανόνα τους, που χρόνια τώρα πιστά τηρούν. Ξεκινάει η μέρα τους, ανάβουν καντήλι, πίνουν αγιασμό, παίρνουν αντίδωρο, λιβανίζουν και εκ του ύπνου εξανιστάμενοι ευχαριστούν, δοξολογούν και ξεκινούν έπειτα την καθημερινότητά τους. Συνήθως δύσκολη, συνήθως απαιτητική, λίχνος αναμένος. Και φωτιστική, διαφωτιστική κάθε τους λέξη. Λόγος απρός δεν βγαίνει από το στόμα τους. Τους αποφεύγουν αυτούς τους λόγους. Και αν τους ρωτήσεις για πράγματα που οι πολλοί ήδη τα γνωρίζουν, εκείνοι με μια ευλογημένη και χριστοδόρητη αφελότητα κάνουν τους υπόλοιπους να αναρωτιούνται και πολλάκις να αναφωνούν. Καλά, καλά. Εσύ ζεις στον δικό σου κόσμο. Ναι, στον δικό τους κόσμο ζουν και για τον σύμπαντα κόσμο προσεύχονται. Ναι. Τις ειδήσεις τούτου του κόσμου που οι πολλοί τις θεωρούν σπουδαίες, εκείνοι τις περισσότερες φορές τουλάχιστον τις αγνοούν. Και εδώ που τα λέμε, μάλλον ποτέ δεν θα τις μάθουν. Αν τους ρωτήσεις γιατί η σημερινή μέρα είναι σπουδαία, εκείνο το μυαλό και η καρδιά ενστικτοδός θα τρέξει στις σελίδες, όχι κάποιας εφημερίδας, μα στις σελίδες του ευλογημένου συναξαριού. Και κάποιες μέρες που για άλλους είναι ασήμαντες, για αυτούς τους χαρούμενους αγωνιστές, για αυτές τις χαρμολυπημένες ψυχές, είναι σταθμοί και αφετηρίες αυτές οι ασήμαντες για τους υπόλοιπους μέρες.
Όχι πως υπάρχει κάποια μέρα λιγότερο ευλογημένη. Κάθε μέρα είναι πανηγύρι στη ζωή αυτών των εκλεγμένων του Θεού, των ταπεινών του κόσμου. Κυριακές γιορτάδες που εναλλάσσονται, δίνοντας νόημα, δίνοντας φως και αλήθεια στη ζήση τους. Μα αν τους ρωτήσεις το πρωί της 15ης Νοεμβρίου ποια είναι η πιο σημαντική είδηση, το γεγονός της ημέρας αυτής, στα μέσα του Νοέμβρη, μια και μόνο θα είναι η απάντησή τους. Αρχίζει το σαρανταλίτουργο. Αρχίζει το σαρανταλίτουργο. Ξεκινά ένα δρομολόγιο τρομού, αναπαμού και όνησης μεταξύ ουρανού και γης. Αδιάκοπο. Ας βάλουμε λοιπόν δίπλα σε αυτό το χαρμολυπημένο άγγελμα όποια είδηση θέλουμε. Ας πάρουμε την πιο διάσημη από το σαν σήμερα όλων των προηγούμενων χρόνων και αιώνων. Καμιά δεν έχει τόσο ξεχωριστή σημασία. Και το κυριότερο, καμιά δεν αγκαλιάζει τόσες μυριαρίθμητες ψυχές που καρτερούν τούτη την πρώτη και κορυφαία είδηση. Αρχίζει το σαρανταλίτουργο. Στο διαδικτυακό τόπο Βήμα Ορθοδοξίας διαβάζουμε για την νηστεία των Χριστουγέννων και τη μεγάλη σημασία του σαρανταλίτουργου. Οι πεθαμένοι ή και κοιμημένοι, καλύτερα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για τους εαυτούς τους. Οι ζωντανοί μπορούν, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, να πηγαίνετε στην εκκλησία, στη λειτουργία, και να πηγαίνετε πρόσφορο και να δίνετε το όνομα του κεκοιμημένου να μνημονευτεί από τον ιερέα στην προσκομιδή. Επίσης να κάνετε μνημόσυνα και τρισάγια. Σκέτο το τρισάγιο χωρίς τη αλειτουργία είναι ελάχιστο. Το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε για κάποιον είναι το σαρανταλίτουργο. 15 Νοεμβρίου αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων. Πρόκειται για μια περίοδο έντονης πνευματικής εργασίας και ψυχοσωματικής προετοιμασίας για τον εορτασμό της μεγάλης εορτής, της γεννήσεως του Χριστού. Η νηστεία κατά την υπόδειξη του Κυρίου μας έχει νόημα όταν συνδυάζεται με προσευχή και ελεημοσύνη. Για το λόγο αυτό η Εκκλησία με την έναρξη της νηστείας μας προσκαλεί σε εντονότερη λειτουργική ζωή και αγαθοεργία. Έτσι η εκκλησιαστική παράδοση προβλέπει για την περίοδο αυτή την καθημερινή τέλεση της Θείας Λειτουργίας, την τέλεση δηλαδή σαρανταλίτουργου. Ο Άγιος Παΐσιος, σχετικά με την ανάγκη προσευχής για τους κεκοιμημένους, έλεγε «Να αφήνετε μέρος της προσευχής σας για τους κεκοιμημένους». Το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε για κάποιον είναι αυτό το σαρανταλίτουργο. Καλό θα είναι να συνοδευτεί και με ελεημοσύνη. Αν έχεις έναν κεκοιμημένο ο οποίος έχει παρησία στον Θεό και του ανάψεις ένα κερί, αυτός έχει υποχρέωση να προσευχηθεί για σένα στο Θεό. Αν πάλι έχεις έναν κεκοιμημένο ο οποίος νομίζεις ότι δεν έχει παρησία στον Θεό, τότε να του ανάβεις ένα αγνό κερί
και είναι σαν να δίνεις ένα αναψυκτικό σε κάποιον που καίγεται από δίψα. Οι Άγιοι δέχονται ευχαρίστως την προσφορά του κεριού και είναι υποχρεωμένοι να προσευχηθούν για αυτόν που το ανάβει. Και ο Θεός ευχαρίστως το δέχεται. Πάμε σε ένα θαυμάσιο εκκλησιαστικό ορθόδοξο περιοδικό, την Αντιύλη. Εκδίδεται από τον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα, τη επιμελία του πατρός Δημητρίου Μπόκου, να έχουμε όλη την ευχή του. Να διαβάσουμε για το 40 λίτουργο. Κάθε χρόνο ο πατήρ Δημήτριος με τα ψυχοφελέστατα κείμενά του μας διαφωτίζει και αναδεικνύει την ξεχωριστή σπουδαιότητα αυτής της τόσο ευλογημένης συνήθειας της Μητέρας Εκκλησίας. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα δώρο ατίμητης αξίας που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Ο Χριστός μας, παραδίδοντας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είπε στους μαθητές του: «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Δεν εννοεί να κάνουμε τη Θεία Ευχαριστία για να τον φέρουμε απλώς στη σκέψη μας, αλλά για να τον φέρουμε πραγματικά ανάμεσά μας. Η ανάμνησή του δεν είναι μια απλή συμβολική ενέργεια, αλλά μια ουσιαστική πράξη. Να παρακαθίσουμε μαζί του στο ίδιο του τραπέζι όπου μας καλεί, και ακόμη περισσότερο το σώμα και το αίμα του, αυτός ο ίδιος, να είναι η τροφή μας. Λάβετε, φάγετε, γεύσαστε και είδετε. Με τον τρόπο αυτό ο Χριστός μας σε κάθε Θεία Λειτουργία κάνει και εμάς κοινωνούς του μυστικού δείπνου του και μας εισάγει από τώρα στην αναμενόμενη Βασιλεία Του. Ο χρόνος της λειτουργίας γίνεται χρόνος της Βασιλείας του Θεού. Μας αναβιβάζει από το δικό μας παρόν στην άχρονη πραγματικότητα της 8ης ημέρας, στον χωροχρόνο του μέλλοντος αιώνος, εκεί όπου η Εκκλησία στρατευωμένη και θριαμβεύουσα βρίσκεται από τώρα όλη συναγμένη. Σε κάθε λειτουργία ο Χριστός δεν είναι μόνο εστιόμενος, η τροφή, αλλά και ο εστιάτορας, αυτός που παραθέτει εστίαση πνευματική για την πνευματική αύξηση των μελών της Εκκλησίας, ο εστιών εν εκατέρω των κόσμων, σύμφωνα με τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, αυτός που τρέφει και τους δύο κόσμους, και τον επίγειο που ζούμε ακόμα εμείς και τον ουράνιο, όπου έχουν ήδη μετατεθεί όσοι κοιμήθηκαν. Η Θεία Λειτουργία είναι η πνευματική τράπεζα του Θείου Νυμφώνα. Τρέφονται και οι ζώντες, καίει και κοιμημένοι με αυτή. Γι' αυτό η Εκκλησία δίνει πολύ συχνά την ευκαιρία να παρακαθίσουμε στην τράπεζα αυτή. Και το Ιερό Σαρανταλίτουργο που τελείται συνήθως κατά την νηστεία των Χριστουγέννων εντάσσεται στη διαρκή αυτή προσπάθεια της Εκκλησίας να μας τρέφει πνευματικά με τον ουράνιο άρτο, τον Χριστό. Η Θεία Λειτουργία προσφέρεται πάντα και για τους ζώντες και για τους και κοιμημένους. Είναι εδρεωμένη όμως η αντίληψη ότι το Σαρανταλίτουργο τελείται περισσότερο για την ανάπαυση των κεκοιμημένων. Οι προσευχές και οι προσφορές υπέρ των ψυχών είναι αρχαία πρακτική, κάτι που συνηθιζόταν ακόμη και στην προ-Χριστού εποχή. Από πολύ παλιά υπήρχε η πεποίθηση ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά τον θάνατο και ότι οι ζωντανοί μπορούν να επηρεάσουν προς το καλύτερο την μεταθανάτια κατάσταση των ψυχών. Είναι πράγματι έτσι? Έχει κάποια αξία το πράγμα ή είναι λόγια των παπάδων κατά το λεγόμενο για να εκμεταλλεύονται τους αφελείς? Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο βασιλιάς της Συρίας Αντίοχος, ο τέταρτος ο επιφανής, εκ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αθετώντας τη συνετή πολιτική των προκατόχων του, στράφηκε εναντίον των Εβραίων, λεϊλάτισε τον ναό του Σολομώντος, ερήμωσε την Ιερουσαλήμ και άλλες πόλεις και επέβαλε με τη βία τη λατρεία των ειδώλων.
Τότε μαρτύρησαν πολλοί ευσεβείς Ιουδαίοι, μεταξύ των οποίων και οι θαυμάσιοι Επταπέδες. Οι Μακαβαίοι, με τη μητέρα του Σολομονή και τον δάσκαλό του Ελεάζαρο. Τιμάται η μνήμη τους την 1η Αυγούστου. Οι καταστροφές και τα φοβερά εγκλήματα του ασεβούς Αντιόχου εξώθησαν τους Ισραηλίτες στην μεγάλη Μακαβαϊκή Επανάσταση. Ευσεβής ιερέας Ματαθίας ο Μακαβαίος, με τους 5 γιους του και πλήθος άλλων πιστών Ιουδαίων πέρασαν στην ένοπλη εξέγερση κατά του Αντιόχου. Αρχηγός των επαναστατών ήταν ο ένας από τους γιους του Ματαθία, ο γενναίος Ιούδας ο Μακαβαίος. Η ορμή του υπήρξε φοβερή και ακατάβλητη, αλλά και η ευσέβειά του μεγάλη. Επικαλούμενος πάντα τη βοήθεια του Θεού, κατάφερε να κατανικήσει παντού τους στρατηγούς του Αντιόχου και των διαδόχων του και να εξασφαλίσει απόλυτη θρησκευτική ελευθερία στο Ισραήλ. Κάποτε, μετά από πολλές επιχειρήσεις, στρατοπέδευσε στην πόλη Οδολάμ. Αφού ο στρατός του αγνίστηκε κατά την ημέρα του Σαββάτου, ο Ιούδας έδωσε εντολή να θάψουν τους στρατιώτες του που είχαν πέσει στις τελευταίες μάχες. Οι άνδρες του μάζεψαν τα πτώματα των νεκρών για να τα θάψουν κοντά στους συγγενείς τους, στους τάφους των πατέρων τους. Ενώ όμως τους ετοίμαζαν για την ταφή, ανακάλυψαν κάτω από τα ρούχα τους μικρά χρυσά και αργυρά αφιερώματα στα είδωλα που είχαν πάρει κρυφά οι στρατιώτες αυτοί σε κάποια μάχη στην πόλη Ιάμνια. Αυτό ήταν μεγάλη αμαρτία, γιατί ο νόμος του Θεού απαγόρευε κάθε επαφή με τα είδωλα. Όλοι τότε κατάλαβαν την αιτία για την οποία οι άνδρες αυτοί σκοτώθηκαν και δόξασαν τον Θεό που είναι δίκαιος κριτής και φανερώνει πράγματα κρυμμένα. Κατόπιν επιδόθηκαν σε προσευχή για να συγχωρήσει ο Θεός την αμαρτία που διαπράχθηκε και να μην έλθουν και άλλες συμφορές επάνω τους εξαιτίας της. Ο γενναίος αλλά και ευλαβής Ιούδας επωφελήθηκε από την ευκαιρία για να συστήσει σε όλους να ζουν μακριά από κάθε αμαρτία, ώστε να αποφεύγονται παρόμοιες καταστρεπτικές συνέπειες. Εν συνεχεία ζήτησε να γίνει ένας έρανος μεταξύ των στρατιωτών του, ο οποίος και απέδωσε το ποσό των 2.000 αργυρών δραχμών της εποχής. Έστειλε τα χρήματα αυτά στα Ιεροσόλυμα για να προσφερθεί θυσία εξυλαστήρια για τη συγχώρηση της συγκεκριμένης αμαρτίας των νεκρών Ιουδαίων. Η πράξη αυτή του γενναίου Ιούδα χαρακτηρίστηκε ως άκρος επενετή και αναγκαία, διότι υπαγορεύτηκε από την πίστη που είχε στη μέλουσα ανάσταση των νεκρών. Υπέρ Αναστάσεως, διαλογιζόμενος. Αν δεν πίστευε ότι οι φωνευθέντες στρατιώτες του θα αναστηθούν, θα ήταν ανώφελο και ανόητο να ζητεί προσευχές υπέρ των νεκρών. Ήξερε όμως ότι όσοι πέθαιναν με ευσέβεια θα είχαν κάλλιστον χαριστήριον, την καλύτερη αμοιβή. Γι' αυτό και φρόντισε να γίνει θυσία του εξυλασμού για τους νεκρούς εκείνους, ώστε να απαλλαγούν και αυτοί από την αμαρτία που είχαν διαπράξει. Η πίστη αυτή διοίκει από την αρχαιοτάτη εποχή της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι τις μέρες μας, ακολουθώντας και εμείς την πανάρχια τακτική των πατέρων μας. Προσφέρουμε όχι μια απλή, ατελή, αιματερή θυσία εξυλασμού, αλλά την υπέρτατη, ανέμακτη και τέλεια θυσία της Θείας Ευχαριστίας για την ανάπαυση των κεκοιμημένων μας και για την πνευματική προκοπή των ζώντων. Η προσφορά αυτή είναι απόλυτα σημαντική και ευεργετική για τις ψυχές που έχουν αποδημήσει από τα επίγεια και δεν μπορούν πλέον να φροντίσουν από μόνες τους για αυτά που χρειάζονται στη νέα κατάσταση όπου έχουν εισέλθει. Το χρέος για την φροντίδα τους βαρύνει πλέον απόλυτα τους δικούς μας όμως. Το Σαρανταλίτουργο μας δίνει την μοναδική ευκαιρία να εφράνουμε τους αγαπημένους μας που δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας. Σε κάθε Θεία Λειτουργία η Τράπεζα του Θεού είναι γεμάτη και ανοιχτή σε όλους τους προσκεκλημένους. Προς το παρόν, για όσο θα ζούμε, τις προσκλήσεις ο Θεός τις έβαλε στα χέρια μας, να τις μοιράζουμε εμείς. Και θα ήταν κρίμα να αδικήσουμε κάποιους και να ξεχάσουμε να τους καλέσουμε στο πανεφρόσινο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού. Πώς θα αντικρίσουμε το παραπονεμένο βλέμμα τους κατά την ώρα της τελικής κρίσης. Καλό Σαρανταήμερο. Καλά Χριστούγεννα. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου. Thank you.
του ενωσίης πατρός ημών Νίλου Σόρσκι, άπαντα τα σωζόμενα ασκητικά. Εισαγωγή, βίος, μετάφραση των κειμένων από την αρχαία ρωσική και σχόλια. Μοναχού Βασιλείου Γκρόλιμουντ, από τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα από ποίημα στα δίπτυχα των κεκοιμημένων. Μνήσθητη Κύριε των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων σου, των γεννηθέντων εκ των διαχειρός Θεού πλασθέντων ανθρώπων, του εγγύης προπάτορος ημών Αδάμ και τη συζύγου αυτού προμήτωρος ημών Εύας και γνωρισάντων σε των ποιητήν και δημιουργών των απάντων ως αληθινό Θεό και εν το βίο αυτών πίστη δουλευσάντων σε υπό των νόμων και πρώτου νόμου κατά το θέλημά σου και δοξασάντων σου το μεγάλο πρεπές όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τριάδα ομοούσιων και αδιαίρετων και πάντων των απαιώνους εν ευσεβία τεθνεώτων. Μνήσθητη Κύριε των πανιερωτάτων Μητροπολιτών και πάντων των θεοφιλεστάτων Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων, των εκκλησιαστικών σου λειτουργών, αρχιμανδρητών και ηγουμένων και ιερομονάχων και των μεγαλοσχήμων και πάντων των μοναχών, των ψυχών των αρχιερέων και των ιερομονάχων και των διακόνων, των εν ευσεβία βιωσάντων και πάντων των κληρικών της Αγίας Εκκλησίας. Μνήσθητη Κύριε των ψυχών των υπέρ της Αγίας Εκκλησίας αγωνισαμένων και υπέρ της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως, τα αίματα αυτών εκχιόντων και υπέρ όλου του κόσμου, την ζωήν αυτών θεμένων. Μνήσθητη Κύριε των ψυχών παντός του γένους των Ορθοδόξων, των εν πολέμης φωνευθέντων και εν μάχες τραυματισθέντων νεκρών και των εν πόλεση και χωρίης πυρή κατακαέντων και εν όπλο και μαχαίραν ερεθέντων και πάντιείς απολεσθέντων διαχειρών των αθέων και των διεμφυλίου πολέμου εν ευσεβία βιαίων θάνατων λαβόντων. Μνήσθητη Κύριε των ψυχών πάντων των Ορθοδόξων, τον ανά την υπουρανών και κατά πάσα στα σεπτά χιλιετηρίδας επιγής ευσεβώς βιωσάντων και τον ανά την υφήλιον και ανά πάντα τα πέρατα της οικουμένης παντίες θλίψεση και ανάγκες και νόσεις βιαίως κρατηθέντων και αποθανόντων ορθοδόξων απάντων γερόντων και νεανίδων πλουσίων και πενίτων ελευθέρων και δούλων άρενος και γυναικείου φίλου πάσα στα σενευσεβία γενεάς και γενεάς των προσέμετα στάντων, ανάπαυσον Κύριε τους εν θα δεκειμένους, τους απανταχού και εν παντή τόπο της δεσποτείας σου Ορθοδόξους, ότι ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Πάμε τώρα στο βιβλίο μας με τίτλο «Δάκρυ στο εγώ» από τις εκδόσεις του Προμάχου Ορθοδοξίας και προς το τέλος του, στους τρεις λόγους των ψυχών που από εμάς περιμένουν, να διαβάσουμε τον τρίτο λόγο μιας ψυχής που έχει φωνή και μας μιλά. «Ήρθε ο καιρός για να σου πω το ευχαριστώ, πως την καρτέραγα τη στιγμή της λύτρωσης. Αχνό ήταν το φως τόσους καιρούς. Μα λίγο-λίγο σαν έπεφταν πάνω τους τα δάκρυα της μετανοίας σου, σαν τις παρηγοριάς οι ευχές των ελεηθέντων από τα σπλάχνα των νυκτυρμών σου τρυπούσαν το ημίφος, όλο και ξεθάμπωνη η ακτίνα της δικαιοσύνης. Κι έτσι δάκρυ το δάκρυ ανέβαινα, μέχρι που μια Κυριακή μ' άρπαξε του σπλαχνικού πατέρα το ροζιασμένο χέρι και με έβγαλε στο αιώνιο φως, να μην το θολώνει τίποτα πια. Δρόσος και κουφισμός από τον δικό σου αγώνα, την δέηση, την άπαυστη, την ηκεσία, την γεμάτη υπομονή και ελπίδα.
Είμαι ψυχή, έχω φωνή και σου μιλώ. Σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες, που θυμήθηκες εκείνο το δυσοπό που με σπαραγμό σου φώναξα τότε, στο τελευταίο αντάμωμά μας. Συνέχισε όμως να παρηγορείς τις ψυχούλες. Ακούγονται κι άλλων οι φωνές που σου μιλούν εκεί στην φιλοσοφική σχολή. Αμέτρητες είναι και αγωνίζονται να ανέβουν στον καθάργιο φωτισμό του πανικτήρμονος Θεού. Στο ίδιο βιβλίο θα μείνουμε, στο δάκρυστο εγώ, και μια αληθινή ιστορία για την άσβεστη μνήμη των ψυχών με τίτλο «Κράτα το φως αναμένο». Μικρό κορίτσι με εικονίτσες Αγίων και τη μικρή Αγία Γραφή κάτω από το μαξιλάρι να συναντά στα όνειρά της το φως. Μόνο αυτό της έρχεται από τα περασμένα κάθε ξημέρωμα όταν πλαγιάζει μετά τον κανόνα της ως το πρώτο τάλαντο. Δεν θυμάται τα χρόνια που πέρασαν. Δεν νιώθει την ανάγκη να νοσταλγήσει το χθες. Την κάνει χαρούμενη το σήμερα, το σήμερον του επιούσιου άρτου της ζωής, την μόνη μέρημνά της. Έχει βέβαια και τα διακονήματα εδώ στο μοναστήρι, το εργόχειρό της με τα κομβοσχήνια, τα ζωντανά τους κήπους. Με αυτά άσκεφτα τα κάνει, δεν σπαταλά ψυχή για δάφτα. Μόνο το σώμα και τον κόπο της αφιερώνει, όλο το υπόλοιπο είναι της, το χάρισε σε εκείνον, την αληθινή ζωή και την μητέρα της την και χαριτωμένη. Δεν λησμονά τους δικούς της βέβαια που έρχονται να την δουν, μα είναι αλλιώτικη του τη αγάπη και δεν διαφέρει από αυτήν που καίει μέσα της για κάθε αδελφό της, που θα διαβεί την πύλη της μετανοίας της. Έτσι όταν την ειδοποίησαν για τον πατέρα της που κοιμήθηκε απρόσμενα, δεν θρύνησε. Δεν έκανε όλα αυτά που γίνονται συνήθως με τα μυρολόγια και τους σκοπετούς. Δάκρυσε όπως ο Κύριος και έφερε τον πατέρα της στη μνήμη, συγχωρώντας τον για κάθε φορά που την πίκρανε, ιδίως όταν έλαβε την μεγάλη απόφαση της αφιέρωσης. Ένιωσε τώρα για πρώτη φορά εδώ και χρόνια την ανάγκη να ψάξει στο παρελθόν, για εκείνες τις στιγμές της πατρικής αγκαλιάς. Το χαμόγελό του, την καλόκαρδη ματιά του, την καλοσύνη του. Όχι σαν ελαφρυντικά, μα σαν απάντηση στην ξαφνική αγωνία που την κυρίευσε για τον αγώνα που μόλις εκείνος ξεκινούσε. Δεν ήταν σίγουρη αν είχε φροντίσει για την τακτοποίησή του. Κάθε φορά βέβαια που ερχόταν στο μοναστήρι μεριμνούσε με διάκριση να του υπενθυμίζει την μακαρία εγρήγορσης τους χρόνους της Χριστότητος και της μακροθυμίας, το σωτήριο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Μα πάντοτε εκείνος πήγαινε την κουβέντα αλλού. «Μην ανησυχείς, ξέρω εγώ», της έλεγε. Μακάρι να ήταν έτοιμος ο πατέρας, να έχει καλήν απολογία. Σκέφτηκε και έπιασε αμέσως το κομποσχήνι της, το τρακουσάρι. Ξεκίνησε να δέεται στον πολυέσπλαχνο δεσπότη των πάντων για την ψυχή του. Χιλιάδες μνήσθητοι έφυγαν για τον θρόνο του δικαίου Κριτή, μαζί με δάκρυα και νηστεία και αγρυπνία και λειτουργίες. Ζήτησε και από τις αδελφές της να προσευχηθούν και από την γερόντισά τους την αγαπημένη. «Προσευχηθείτε γερόντισα για τον δούλο του Θεού Ελευθέριου. Ζητήστε αν είναι ευλογημένο πληροφορία. Πληροφορία για την ψυχούλα του». «Ναι, παιδί μου, θα κάνουμε όλες προσευχή και θα πάρουμε τηλέφωνο και στο γέροντα στο όρος να κάνουν 40 λίτουργο». Κύλησαν έτσι 40 ημέρες. Προσπαθούσε να καταλάβει κάθε φορά που συναντούσε την ηγουμένη από την έκφραση του προσώπου της, αν είχε ανοίξει καθόλου ουρανός, αν υπήρχε καλή είδηση για την ψυχούλα του πατέρα της. Δεν ρώτησε βέβαια ξανά, μα η σιωπή της σοφής μητέρας την γέμιζε με λύπη αφού λογισμοί απολίας της ψυχής του πατέρα της την κυρίευαν κάθε τόσο. Δεν σταμάτησε να προσεύχεται κάθε νύχτα για την ανάπαυσή του. Τι κι αν είχαν περάσει 5 ολόκληρα χρόνια από τότε που έφυγε. Με επιμονή και πίστη προσευχόταν. Αυτό το νύχτωμα σκέφτηκε λίγο πριν την προσευχή να μελετήσει τους Αγίους Πατέρες, τους Αγγέλους εν σώματι.
πήρε να διαβάσει του Χρυσοστόμου τους θείους λόγους. Πάντα της άρεσαν τα ρητά του. Σταμάτησε μόλις διάβασε. Κλάψον τους αμετανοήτους, κλάψον τους μη δέποτε μετανοήσαντες, εν το άδει, ουκέ στη μετάνοια. Ο Μισόκαλος που πάντα απεργάζεται την αιώνια συντριβή μας έγειρε και της επανέλαβε αυτό το τελευταίο ρητό. «Εν το άδει ουκέ στη μετάνοια. Εν το άδει ουκέ στη μετάνοια». Αρέσκει το επίβουλος της ψυχής μας να μεταχειρίζεται ακόμη και αγιογραφικά αποσπάσματα προκειμένου να μας σαλέψει την διάνοια, να μας θολώσει την σκέψη. Εδώ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει την Αγία Γραφή στο σαραντάρι όρος όταν πείραζε τον θεάνθρωπο. «Αν είσαι Υιός του Θεού», του είπε, «πέσε κάτω». Άραγε, θα διατάξει ο Θεός τους αγγέλους του να σε σηκώσουν στα χέρια ώστε να μην χτυπήσεις τις πέτρες, όπως λένε οι γραφές. Και ο Κύριος του απάντησε, «Είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή ότι δεν πρέπει να προκαλούμε τον Θεό με τις πράξεις μας». Πάλι τον πήρε έπειτα και τον μεταφέρει σε πολύ ψηλό βουνό, από που φαίνονταν όλα τα βασίλεια της πλάσης, με όλα τα πλούτη και τη δόξα τους, και του λέει, «Αν με προσκυνήσεις όλα αυτά θα στα χαρίσω». Και ο Χριστός μας του είπε αυστηρά, «Υπαγιοπίσω μου σατανά. Στη γραφή είναι γραμμένο μόνο τον Κύριό σου να προσκυνήσεις και μόνο Αυτόν να λατρέψεις». Νικημένος ο διάβολος έφυγε μακριά από τον Ιησού. Τότε ήρθαν άγγελοι του Θεού και τον υπηρετούσαν. Δεν μπόρεσε να τα σκεφτεί όλα τούτα η Ανθία η μοναχή. Αν και από μικρό παιδί τα διάβαζε, μόλις επαναλαμβανόταν συνεχώς εκείνη τη νύχτα το «εν το άδει ουκέ στη μετάνοια». Έξαφνα της φαινόταν ανώφελο το να προσεύχεται για την ψυχή του πατέρα της. Μόνο ευχήθηκε την σωτηρία, μα ένιωσε πλέον ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Όσες φορές κι αν το μετέφρασε, όσες κι αν το ερμήνευσε, δεν μπορούσε να βρει λόγο για να συνεχίσει. Σκοτίνιασαν απότομα όλα μέσα της. Ξεκίνησε να λέει μόνο την ευχή του Ιησού, την μονολόγιστη. «Θα ρωτήσω αύριο την γερόντισσα», σκέφτηκε. Δεν πέρασε πολλή ώρα και βλέπει από το παραθυρό της κάποιον από μακριά να πλησιάζει με ένα φως. Της φάνηκε για φακός. Παραξενεύτηκε γιατί πλησίαζαν μεσάνυχτα. «Κάτι θα συνέβη», σκέφτηκε. «Ίσως με την ηλικιωμένη μακρίνα που την περίμεναν τούτες τις μέρες». Άνοιξε την πόρτα του κελιού της και προσπάθησε να διακρίνει την μορφή. «Ποιος είναι? Ποιος είναι?» Δεν πήρε απόκριση και περίμενε να πλησιάσει. «Ακυλίνα, εσύ είσαι? Ευλόγησον». Πάλι δεν ακούστηκε φωνή. Ήταν πυκνό το σκοτάδι εκείνης της νύχτας, αφέγγαρο σχεδόν. Σε λίγο αντιλήφθηκε πως δεν ήταν φακός αυτό που κρατούσε η φιγούρα, μα ένα μικρό φανάρι. Περίεργο, σκέφτηκε. Πού το βρήκε αυτό? Δεν ήξερα πως έχουμε. Έφτασε σημάτιση λεπτή φιγούρα κρατώντας το φανάρι. Το σήκωσε ψηλά και φωτίστηκε το πρόσωπό της. «Θεέ μου, πατέρα εσύ», μόλις που πρόλαβε να ψελίσει. Ακούστηκε η γνώριμη φωνή του, αδύναμη και παραπονεμένη. «Ένα φως είχα και αυτό μου το έσβησες». Άνοιξε τα μάτια μετά από ώρες. Την βρήκαν σχεδόν λιπόθυμη πριν το μεσονυκτικό όταν ήρθαν, γιατί ανησύχησαν που δεν την είδαν στο καθολικό. Η γερόντισσα της μίλησε και γαλήνεψε την ψυχή της. Της φώτισε και πάλι τον εσκοτισμένο, τον πρόσκαιρα πλανεμένο νου της. Η μορφή του πατέρα της και το παράπονό του δεν την εγκατέλειψαν ποτέ από τότε. Έδωσε υπόσχεση στην ψυχή του αλλά και σε όλες τις αναγκεμένες ψυχούλες, ποτέ να μην τις λησμονήσει. Εκείνες δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, ούτε να αλλάξουν μόνες την κατάστασή τους. Αυτοί που μένουν πίσω όμως μπορούν και δεν πρέπει να λησμονούν. Διαρκώς να κρατούν το φως. Αναμένο.
Ο γέρο Δανιήλ ο Αγιορείτης, ο σοφός ησυχαστής των Κατουνακίων, είχε καταχωρισμένο στα χειρόγραφά του και το ακόλουθο περιστατικό που συνέβη το 1869 στην πατρίδα του, τη Σμύρνη. Κάποιος ενάρετος χριστιανός κάλεσε στα τελευταία της ζωής του τον πνευματικό του Παπαδημήτρη και του είπε: «Εγώ σήμερα πεθαίνω. Πες μου, σε παρακαλώ, τι πρέπει να κάνω την κρίσιμη τούτη ώρα». Ο ιερέας, γνωρίζοντας την αρετή του και την μυστηριακή προετοιμασία του, του πρότεινε το εξής: «Δώσε εντολή να σου κάνουν μετά το θάνατό σου τακτικό σαρανταλίτουργο σε ένα ξοκλήσι». Έτσι και έγινε. Ο κ. Δημήτρης, αυτό ήταν το όνομά του, άφησε εντολή στο γιο του να κάνει μετά την κοίμησή του σαρανταλίτουργο. Και εκείνος, υπακούοντας την τελευταία επιθυμία του καλού του πατέρα, ανέθεσε χωρίς καθυστέρηση την εκτέλεσή της στον Παπαδημήτρη. Ο σεμνός Λεβίτης δέχτηκε να κάνει το σαρανταλίτουργο που ο ίδιος είχε προτείνει στο Μακαρίτη και αποσύρθηκε για όλο αυτό το διάστημα στο εξοκλήσι των Αγίων Αποστόλων. Οι 39 λειτουργίες έγιναν απρόσκοπτα. Η τελευταία έπρεπε να γίνει η μέρα Κυριακή. Το βράδυ όμως του Σαββάτου πιάνει τον παπά ένας δυνατός πονόδοντος και τον αναγκάζει να επιστρέψει στο σπίτι του. Πρεσβυτέρα του πρότεινε να βγάλει το δόντι, μα εκείνος αρνήθηκε γιατί έπρεπε την επομένη να τελέσει την τελευταία λειτουργία. Τα μεσάνυχτα ο πόνος κορυφώθηκε και τελικά ο παπάς αναγκάστηκε να βγάλει το δόντι. Επειδή όμως παρουσιάστηκε αιμορραγία, ανέβαλε την τελευταία λειτουργία για τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, το απόγευμα του Σαββάτου, ο Γεώργιος, ο γιος του μακαριστού Δημητρίου, ετοίμασε μερικά χρήματα για τον κόπο του ιερέα με σκοπό να του τα δώσει την επομένη μέρα. Τα μεσάνυχτα ξύπνησε για να προσευχηθεί. Ανακάθισε στο κρεβάτι και άρχισε να φέρνει στο νου του τις αρετές, τα χαρίσματα και τα σοφά λόγια του πατέρα του. Κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό του η ακόλουθη σκέψη: άραγε να ωφελούν τα σαρανταλίτουργα τις ψυχές των κεκοιμημένων ή τα καθιέρωσε η εκκλησία για παρηγοριά των ζώντων. Τότε ακριβώς τον πήρε ένας ελαφρύς ύπνος και είδε πως βρέθηκε σε μια πεδιάδα με ομορφιά απερίγραπτη. Ένιωθε ανάξιο τον εαυτό του να βρίσκεται σε τέτοιον ιερό και παραδεισένιο χώρο. Μπροστά του απλωνόταν ένα απέραντο και κατάφυτο περιβόλι που μοσχοβολούσε με μια ανέκφραστη ευωδία. «Αυτός οπωσδήποτε θα είναι ο παράδεισος», μονολόγησε. «Ω τι μακαριότητα περιμένει όσους ζουν ενάρετα στη γη». Εξετάζοντας έκπληκτος τα υπερκόσμια κάλλη, είδε ένα λαμπρό ανάκτορο με έξοχη αρχιτεκτονική χάρη, ενώ οι τείχοι του έλαμπαν από τα διαμάντια και το χρυσάφι. Ομορφιά ανέκφραστη. Πλησιάζει πιο κοντά και τότε. Τι χαρά! Βλέπει στην πόρτα του παλατιού τον πατέρα του ολοφώτινο και λαμπροφορεμένο. «Πώς βρέθηκες εδώ, παιδί μου?» τον ρωτάει με πραότητα και στοργή. «Ούτε κι εγώ ξέρω, πατέρα. Καταλαβαίνω όμως πως δεν είμαι άξιος για αυτόν τον τόπο. Μα πες μου, πώς θα περνάς εδώ? Πώς ήρθες? Τι νος είναι αυτό το παλάτι?» Η φιλανθρωπία του Σωτήρος Χριστού μας με τις πρεσβείες της Παναγίας μας, που τις είχα ιδιαίτερη ευλάβεια, με αξίωσε να καταταχθώ σε αυτό το μέρος. Ήταν μάλιστα να μπω σήμερα μέσα στο παλάτι. Ο οικοδόμος όμως που το χτίζει πέρασε μια ταλαιπωρία. Έβγαλε απόψε το δόντι του και έτσι δεν τέλειωσαν οι 40 μέρες της οικοδομής του. Γι' αυτό το λόγο θα μπω αύριο. Ύστερα από αυτά ο Γεώργιος ξύπνησε δακρυσμένος και έκπληκτος, αλλά και με απορίες. Πέρασε την υπόλοιπη νύχτα αναπέμποντας ένους και δοξολογίες στο Θεό. Το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία πήρε πρόσφορα, νάμα και αγνό κερί και ξεκίνησε για το εξοκλήσι των Αγίων Αποστόλων. Ο Παπαδημήτρης τον υποδέχθηκε με χαρά. «Τώρα μόλις τελείωσα κι εγώ τη Θεία Λειτουργία». Έτσι ολοκληρώθηκε το σαρανταλίτουργο. Αυτό το είπε για να μην τον λυπήσει. Ο επισκέπτης τότε του διηγήθηκε το νυχτερινό του όραμα. Όταν έφτασε στο σημείο που ο πατέρας του δεν μπήκε στο παλάτι γιατί ο οικοδόμος έβγαλε το δόντι του, ο Παπαδημήτρης ένιωσε φρίκη αλλά και θαυμασμό. «Εγώ είμαι, αγαπητέ μου, ο οικοδόμος που εργάστηκε στην οικοδομή του παλατιού», είπε με χαρά. «Σήμερα δεν λειτουργήσα γιατί έβγαλα το δόντι μου. Θα λειτουργήσω όμως τη Δευτέρα. Και έτσι θα ολοκληρώσω το πνευματικό παλάτι».
του πατέρα σου. Το βιβλίο «Θαύματα και Αποκαλύψεις από τη Θεία Λειτουργία», μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, και ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου με τίτλο «Πού πηγαίνει η ψυχή μετά τον θάνατο». Ένας χριστιανός, ενώ έσκαπτε με πολλούς μαζί σε έναν νταμάρι, έπεσε βράχος και τους καταπλάκωσε. Η γυναίκα αυτού του ενός έδωσε ό,τι είχε από το υστέρημά της σε έναν ιερέα να κάνει 40 λειτουργίες για την ψυχή του ανδρός της. Καθημερινώς δε πήγαινε μια προσφορά, ένα μπουκάλι με κρασί και μια λαμπάδα σαν πτωχή που ήταν. Όταν έφτασε ο ιερέας στις 20 λειτουργίες, ο διάβολος φθόνησε την ευλάβειά της και της είπε ότι ο ιερέας έφυγε, διότι είχε δουλειά βιαστική, και γι' αυτό μην κοπιάζεις και αύριο πηγαίνεις την προσφορά σου. Αυτό της το έκαμε 3 φορές στο διάστημα των 40 λειτουργιών. Εν τω μεταξύ έγινε κομμάτωσης για να βγάλουν τα πτώματα, και όταν έφτασαν σε ένα μέρος, άκουσαν φωνή που έλεγε: «Προσέξτε, σκάψτε με προσοχή, διότι επάνω μου είναι 2 πέτρες, μην πέσουν και με θανατώσουν». Αυτοί θαύμασαν και σκάβοντας πλαγίως βρήκαν τον άνθρωπο ζωντανό και το ανήγγυλαν στη γυναίκα του. Απορούσαν δε όλοι πως έζησε επί 40 μέρες χωρίς τροφή. Αυτός δε είπε ότι κάθε ημέρα του έδινε κάποιος αοράτος ένα ψωμί και ένα δοχείο κρασί και μια λαμπάδα ήταν μπροστά, και έτσι έτρωγε εκτός από 3 μέρες που δεν έφαγε τίποτε, ούτε φως είδε, και πικράθηκε πολύ οδυρώμενος για τις αμαρτίες του. Κατόπιν είδε την αναμένη λαμπάδα, το ψωμί και το κρασί, σαν πρώτα, και δόξασε το Θεό, όπου δεν τον εγκατέλειψε μέχρι τέλους. Αυτά είναι τα θαύματα της πίστεώς μας, και θα ήταν ευχής έργων να υπήρχε η δυνατότητα να γίνουν αντιληπτά και να βιωθούν από όλους μας. Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής με τον τίτλο «Πρώτη είδηση, αρχίζει το 40λίτουργο», ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, που έδωσε τον τίτλο σε μια παλαιότερη εκπομπή σε ίδια χρονική περίοδο, 2 πτυχές για τις ψυχές, 40 μέρες αντάμα, είναι ο τίτλος του. Ανδρίεψε ο καιρός σε μήνα αρχαγγελίτη, ο Αηγιάννης ο Χρυσόστομος που καρτέραγε απ' του Σταυρού την ημέρα, εξαιρέτως να μνημονευθεί, εόρτασε ξανά και αυτός. Το έρχου και είδε του Αγίου Αποστόλου ακούστηκε σαν σάλπισμα εν αρκτήριο. Άφθαρτο χέρι ευλογεί, στόμα χρυσό μιλάει, έρχου και είδε Φίλιππος λέει και ακολουθάει. Την επαύριον του Αγίου Φιλίππου, του Αϊφιλίππου την άλλη μέρα που λέει και ο φιλόθεος λαός μας. Ναι, όσο κι αν κάποιοι με σύστημα και σπουδή λησαλέα πασχίζουν να τον πιστοποιήσουν ως φιλίδωνο, εμείς πεισματικά θα τον προσδιορίζουμε ως φιλόθεο. Την επαύριον του Αγίου Φιλίππου πολλοί την προσμένουν λοιπόν. Όχι για να στολίσουν τα χριστουγεννιάτικα και να αρχίσουν να ετοιμάζουν τις λίστες με τα ψώνια και τους καλεσμένους, να σιρεβεγιονάρουν. Έχουν βέβαια και αυτοί μια λίστα να συμπληρώσουν. Ένα κομμάτι από χαρτί χωρισμένο στα 2 πτυχές για τις ψυχές, ζώντων και κοιμημένων. Αντάματα ονόματά τους. Μην το φοβόμαστε στο πλάι τους να βρεθούμε. Είναι πιο ζωντανοί από τους ζωντανούς αυτοί. Σε κάθε θεία λειτουργία είναι εκεί, στην πρόθεση, μαζί με τους αγγέλους, και επί τα καρτερούν να ακούσουν το δικό τους απόπλυνον Κύριε και λυτρωτικά να ξανασάνουν. Αρχινά η μικρή σαρακουστή, το ευλογημένο 40ήμερο.
Θα ξεκινήσουν τα ταπεινά του κόσμου κάθε αξιμέρωτο αντάμα και αυτή με έναν φιλακόλουθο παπά και τον πιστό του γεροψάλτη, την μια από τις 40 λειτουργίες. Κάμε Θεέ μου να αξιωθούν πάλι να τις στελέψουν, να τις προκάμουν όλες και φέτος, και όταν κάποιος δικός τους που τόσο αγάπησαν σταθεί στη δεξιά μεριά του διπτύχου, γεμίζουν τα μάτια τους με χαρμολύπης δάκρυα. Μη και ξεχάσουμε κανέναν στις πτυχές για τις ψυχές. Μη μείνει αδιανό λευκό στο ψυχοχάρτη, όλοι να αναπαυθούν. Και εκείνος που πάλι θα ρει πως τον ξεχάσανε και κλαίει με παράπονο απαρήγορο. Θυμήσου τον φέτος, αδελφέ μου, και γράψ' τον εκεί στα δεξιά. Κόψε μεγάλο κομμάτι από χαρτί, δεν τον κουράζεις τον παπά κι αυτός να ξέρες πόσο ευεργετείται. Ξεκινά το 40ήμερο. Όνηση και αναπαμό και ελεημοσύνη πνευματική ας προσφέρουμε. Χρέος μας παντοτινά ανεξόφλητο. Κρίνει ξεδιψαστική και αστήρευτη κάθε μικρή σπηλιά, κάθε αγία προσκομιδή στα ιερά όλων των εκκλησιών της φιλόθεης του της γης. Εκεί στη Βηθλεέμ και στον φρικτό τον Γολγοθά της Θείας Πρόθεσης. Λαχταράνε οι ψυχές, υγεία ψυχής και σώματος, ανάπαυση και πιότερο φως. Καλό 40ήμερο. Τις ειδήσεις του κόσμου που οι πολίτες θεωρούν σπουδαίες, αυτές οι ψυχές με την χριστοδόρητη αφελότητα που ζουν στον δικό τους ολοφώτινο κόσμο, πολλές φορές τις αγνοούν. Και αν τους ρωτήσεις γιατί η σημερινή μέρα είναι σπουδαία, το δικό τους το μυαλό και η καρδιά τους θα τρέξει αμέσως στις σελίδες του ευλογημένου συναξαριού. Έτσι τρέχει και όταν το ημερολόγιο δείχνει 15 Νοεμβρίου. Και αν τους ρωτήσεις το πρωινό αυτής της μέρας, ποια είναι η πιο σπουδαία, πιο σημαντική είδηση, το γεγονός της ημέρας αυτής, στα μέσα του Νοέμβρη, μία θα είναι η απάντησή τους. Αρχίζει το 40λίτουργο. Χριστιανή ζήτησε από τον πατέρα Σίμωνα τον Αρβανίτη, τον Άγιο Γέροντα, να κάνει ένα 40λίτουργο. Και ο Γέροντας της είπε, «Ναι, παιδί μου, θα κάνουμε, να ξέρεις ότι το 40λίτουργο σώζει και κοιμημένους και ζωντανούς. Έχει πολύ ωφέλεια και θα σου πω ένα περιστατικό. Είχε έλθει κάποτε μια χείρα γυναίκα. Είχε πεθάνει ο άνδρας της και ζήτησε να κάνει ένα 40λίτουργο γιατί ο άνδρας της δεν ήταν και πολύ κοντά στο Θεό. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το 40λίτουργο και η γυναίκα βλέπει στον ύπνο της τον άνδρα της γεμάτο πληγές ξεραμένες να της λέει «Εκεί που πήγες και με αυτό που για μένα έκανες, με βγάλανε από εκεί που ήμουνα και οι πληγές έχουν αρχίσει και επουλώνονται». Βάλτε λοιπόν, αδελφοί μου, δίπλα σε αυτό το χαρμολυπημένο άγγελμα όποια είδηση θέλετε. Πάρτε αυτό το σαν σήμερα όλων των προηγουμένων χρόνων και αιώνων.
Πάρτε από εκεί την πιο διάσημη είδηση. Καμιά δεν έχει τόσο ξεχωριστή σημασία, γιατί καμιά δεν αγκαλιάζει τόσο αναπαυτικά, τόσο λυτρωτικά, τόσες μυριαρίθμητες ψυχές που καρτερούν τούτη την πρώτη και κορυφαία είδηση. Αρχίζει το σαρανταλίτουργο. Με αγάπη Χριστού και τη χαρά Του. Να το διάγουμε και να φτάσουμε στην γενέθλια ημέρα της λύτρωσής μας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.